Βασιλική και Μαρία, δύο δασκάλες του 7ου Δημοτικού, περνώντας τυχαία από την πλατεία Ελευθερίας, συναντήσαμε ένα γκρουπ μαθητών, οι οποίοι κάτι όμορφο είναι αυτό που σχεδιάζουν. Πείτε μας λίγα λόγια για τη δράση που κάνει η 6η τάξη του 7ου Δημοτικού Σχολείου. Ναι, σήμερα είχαμε μια προγραμματισμένη εκπαιδευτική εκδρομή. Τα παιδιά στο πλαίσιο του εργαστηρίου δεξιοτήτων που κάνουμε φέτος, που διοργανώνουμε, κάνουν μια δράση η οποία είναι εξής. Θα πάμε μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο της ΚΟ και θα απαθανατήσουν στα μπλοκ τους τα κτίρια ιταλικής αρχιτεκτονικής, τα οποία μετά θα τα εκθέσουμε στο σχολείο για να γίνει διάχυση, να τα δουν οι γονείς κτλ. Μαρία, τα παιδιά δείχνουν το ευχαριστιούνται πραγματικά και είδα πάρα πολύ όμορφα έργα. Είναι μικροί ζωγράφοι. Όντως, τα παιδιά το έχουν πάρα πολύ με τη ζωγραφική και το ευχαριστιούνται από ό,τι βλέπουμε κι εμείς. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τέτοιες δράσεις και έξω από το σχολείο και είναι τυχερά τα παιδιά που έχουν βγει αυτές οι καινούργιες δράσεις, τα προγράμματα από τους δασκάλους. Εμείς σαν παιδιά δεν κάναμε τέτοιες όμορφες δράσεις. Και είναι ωραίο γιατί σε αυτά τα κτίρια περνάμε καθημερινά από δίπλα όλοι μας, αλλά με τη ζωγραφική καταφέρνουν τα παιδιά και μπορούν και εντοπίζουν και λεπτομέρειες που δεν τις παρατηρούμε, ας πούμε, όταν θα περάσουμε από δίπλα. Και ίσως τους δίνεται και ένα έναυσμα, μπορεί κάποιο να θέλει να ασχοληθεί λίγο παραπάνω και με τη ζωγραφική, με την αρχιτεκτονική. Θα βρούνε και πληροφορίες, δηλαδή δεν είναι μόνο η ζωγραφική, θα βρούνε και πληροφορίες, θα δούμε την ιστορική εξέλιξη, θα δούμε την αρχιτεκτονική τους. Οπότε είναι συλλογική έτσι προσπάθεια και εργάζονται και ομαδικά, το οποίο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να προσθέσω και κάτι, θα δημιουργήσουν και ταξιδιωτικούς οδηγούς. Κάθε παιδί θα αναλάβει από ένα κτίριο, θα συγκεντρώσει πληροφορίες, το ιστορικό πλαίσιο πιο πολύ μας ενδιαφέρει. Και μετά θα το παρουσιάσουμε και αυτό.